λοιπόν. Θυμίζει τίποτε αυτή η φανέλα, κάτι. Αυτή η φανέλα με θυμίζει, βέβαια με θυμίζει. Αλλά πιο μπροστά έχω φορέσει πολλές άλλες φανέλες, οι οποίες βέβαια μια από αυτές ήταν αυτή εδώ, η οποία μ' άρεσε βέβαια πολύ. Ποια σεζόν είναι? Αυτή πρέπει να είναι από το 59, τότε που άρχισε το πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής που λέγαμε και μετά έγινε το επαγγελματικό. Είδαμε και άλλες φανέλες, διότι εγώ έπαιξα και στο τοπικό. Και μαυρόασπρες και λοιπά, έτσι σε αυτό το στυλ. Αλλά αυτή εδώ τώρα που θυμίζουμε είναι φανέλα του 65-66 είναι πρέπει να είναι. Την οποία τη φόρεσα μέχρι το 70, τη φόρεσα. Ναι. Βλέποντας την στο κήπεδο, σας φέρνει εικόνα, σας φέρνει σκέψεις. Βλέποντας την στο κήπεδο πλέον που θα τη δείτε κάποια στιγμή, να δημιουργεί σκέψεις, εικόνες. Πώς δεν με θυμίζει, άλλη μόνο τόσο. Αλλά οι φανέλες αυτές εμείς τις προσκυνούσαμε, τι δεν ήμασταν όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο. Εμείς είχαμε φανέλα, ήταν το αίμα μας. Τώρα είναι δυστυχώς άλλα. Είναι το χρήμα, είναι άλλα πράγματα. Εμείς όταν μπαίναμε στο γήπεδο δεν σκεφτόμασταν. Ειδικά μέχρι το 60-61 ήρθε άρχισε ένα στιγμή επαγγελματισμός που λένε το 64-65. Εγώ ήμουν άτυχος διότι εγώ παίζω μέχρι το 70. Μετά το 70 αρχινάει και πέφτει το χρήμα, αλλά αυτό το οποίο λέω και θα το ξαναλέω πάντοτε είναι ότι ο ΠΑΟΚ με έκανε ό,τι με έκανε. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, ο ΠΑΟΚ. Μεγάλη. Αυτό τα λέω και σε πολλούς ποδοσφαιριστές, διότι έκανα εγώ και υπεύθυνος στα αεραστεχνικά. Όταν σταμάτησα, Αλεξανδρίδης, Αλαβάρντας κλπ. Βγήκανε ένα συγχωρεμένο Παπαδάκι και αυτό ήταν μεγάλο παίκτη. Είναι σαν παιδιά σας τώρα, έτσι. Μπαμπά με φωνάζει, ο Κυριάκος τουλάχιστον με φωνάζει πατέρα να μου έρχεται καμιά φορά. Αλλά είχαμε άλλη αγάπη, ρε παιδιά, άλλη υπόθεση ήταν το ποδόσφαιρο στο ΠΑΟ.